Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή σε συνδυασμό με βλάβη σε αντλία πλησίων του λιμένα προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στους γύρω δρόμους της Κεραμωτής. Η στάθμη του νερού ανέβηκε γρήγορα με αποτέλεσμα οι οδικές αρτηρίες γύρω από το λιμάνι να καταστούν απροσπέλαστες για πολλά οχήματα. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ωστόσο η κυκλοφορία παρέμεινε προβληματική για αρκετές ώρες. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν γίνει συχνότερα, ζητώντας άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης και τη βελτίωση των υποδομών αποστράγγισης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση της αντλίας, ενώ συνιστάται προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή. Εντάξει, το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Πριν από 2 χρόνια, λοιπόν, με πρωτοβουλία του Δήμου και δεν ξέρω τι συνεννόηση με τον οργανισμό Καβάλας, διότι η αρμοδιότητα στον χώρο του παραλιακού δρόμου είναι στην ΟΛΚ ΑΕ. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια, λοιπόν, εγκατέστησε ο Δήμος 2 μεγάλες αντλίες, μία κύρια και μία βοηθητική, και έτσι από τότε δεν έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει συνεχής απορροή. Εχθές, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε βλάβη λόγω βραχυκυκλώματος στην μεγάλη αντλία και επίσης έμφραξη της μικρής αντλίας, διότι κάποιοι διαπιστώθηκε ότι έριξαν κάποια φερτά υλικά στο φρεάτιο και βούλωσε. Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από το Δήμο, από συνεργείο του Δήμου και προσωπικά από τον Δήμαρχο, και σε 2 ώρες είχε λυθεί το θέμα. Αλλά, βάσει εκείνο που επισημαίνω εγώ, είναι ότι η συντήρηση και η λειτουργία του δρόμου είναι ευθύνη του οργανισμού, στον οποίο έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση και η διαχείριση της λιμενικής ζώνης, στην οποία δυστυχώς, κατά τη δική μου αντίληψη, ανήκει και ο παραλιακός δρόμος, ο οποίος θα έπρεπε να είναι εκτός. Εν πάση περιπτώσει, γενικά διαπιστώνεται μια εγκατάλειψη των λιμενικών εγκαταστάσεων της Κεραμωτής για την συντήρηση και βελτίωση των οποίων έχει απόλυτη ευθύνη ο οργανισμός. Αυτό προβλέπεται από τη συμβατική του υποχρέωση, στην οποία μπορώ να πω ότι δεν ανταποκρίνεται, και το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, δυστυχώς ο οργανισμός από το 2001 που μετετράπει το Λιμενικό Ταμείο Καβάλας σε οργανισμό και από εταιρεία κοινωνικής ωφελίας και δημοσίου συμφέροντος, μετά την υπαγωγή του στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει μεταβληθεί σε εισπρακτικό μηχανισμό και τίποτα άλλο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Το πότε θα εισπράξουν περισσότερα για το ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι, λοιπόν, από τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία εισπράττουν κυρίως από το 5% του κομίστρου των επιβατών και των οχημάτων, ελάχιστα διατίθεται στην Κεραμωτή, και αυτά κυρίως γιατί, για να συντηρήσουμε τον καζόν, για να ποτίσουμε τον καζόν, να έχουμε το φωτισμό του παραλιακού δρόμου, αλλά τίποτα για τη συντήρηση και τη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων. Εκείνο που θα ήθελα να πω, λοιπόν, το εξής. Ίσως το πρόβλημα του παραλιακού δρόμου να λυθεί και να βελτιωθεί, διότι εδώ και 1,5 χρόνο έχει παραχωρηθεί η κυριότητα από το κτηματολόγιο στο Δήμο. Ενώ μέχρι τότε ήταν στο δημόσιο, τώρα παραχωρήθηκε στο Δήμο. Που σημαίνει ότι ο Δήμος πλέον θα διεκδικήσει ο δρόμος να μείνει εκτός χερσαίας λιμενικής ζώνης και να έχει την πλήρη αρμοδιότητα και την ευθύνη ο Δήμος. Απλό το θέμα. Ωστόσο, ευτυχώς, εχθές αποφύγαμε τα χειρότερα. Το θέμα είναι σε κάποια περίπτωση υψηλής βροχόπτωσης και έντονων φρικών κινωμένων. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, η δυνατότητα της αντλίας και η δυναμικότητα είναι τέτοια που δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκτός αν έχουμε βλάβη, όπως εχθές. Αλλιώς, η δύναμη άντλησης είναι τέτοια που προλαβαίνει την οποιαδήποτε. Ή το αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα για κάποια ώρα, δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα.